Πουλιά που έρχονται από μακριά ξέρουν πολλές ιστορίες. Δυο πουλιά παραδεισένια με πανέμορφα χρώματα στα φτερά τους βρέθηκαν, λέει, στις όχθες μιας λιμνούλας που γύρω γύρω είχε δέντρα γεμάτα όριμους λαχταριστούς καρπούς παπάγιας. Κάποια στιγμή από ένα μικρό μονοπάτι φάνηκαν ένας, δύο, τρεις, έξι κάτασποι λαγοί. Τους άρεσε τόσο πολύ η ηρεμία στη λίμνη που έτρεξαν από εδώ, έτρεξαν από εκεί και στο τέλος απλώθηκαν στην όχθη και κοιμήθηκαν. Μόλις τους είχε πάρει ο ύπνος, ένα από τα παραδεισένια πουλιά πέταξε σε άλλο κλαρί και άθελα του κούνησε έναν όριμο καρπό παπάγιας που έπεσε στα ήσυχα νερά της λίμνης κάνοντας πλάτς. Η λαγή πετάχτηκαν ψηλά τρομαγμένοι και άρχισαν να τρέχουν με μεγάλο σπίδο δεξιά και αριστερά. Μια αλεπού που πήγαινε στη φωλιά της, τους είδε να τρέχουν έτσι και ρώτησε: «Τι πάθετε καλέ και τρέχετε έτσι, σας κυνηγάει κανείς?» «Έρχεται ο πλάτς», είπαν οι λαγοί χωρίς να σταματήσουν το τρέξιμο. Η αλεπού, χωρίς να το σκεφτεί, φώναξε γρήγορα τα παιδιά της, έβαλε την ουρά στα σκέλια και άρχισε να τρέχει σαν να την κυνηγούσαν. Πιο μακριά, εκεί που άρχισε το δάσος με τις μπανανιές, μια μαϊμού επάνω σε ένα δέντρο έτρωγε ήσυχα-ήσυχα μια πεντανόστιμη μπανάνα. Βλέποντας το ξέφρενο τρέξιμο της αλεπούς, ρωτάει με περιέργεια: «Τι έπαθες καλέ αλεπού και τρέχεις έτσι, πιάσαμε καμιά φωτιά?» «Έρχεται ο πλάτς», φώναξε η αλεπού, χωρίς να σταματήσει το τρέξιμο. Χωρίς να το πολύ σκεφτεί η μαϊμού, πέταξε την μπανάνα, άρχισε να πηδάει από κλαδί σε κλαδί, προσγειώθηκε στο έδαφος και ξεχύθηκε σαν αστραπή ανάμεσα από θάμνους και δέντρα, λες και την κυνηγούσε κανένας δράκος. Με ταχύτητα τρομερής φωτιάς, το νέο διαδόθηκε από στόμα σε στόμα σε όλα τα ζώα του δάσους και της στέπας. Έτσι, όλα τα ζώα έτρεχαν να σωθούν. Τα λάφια περνούσαν όλα τα εμπόδια με μεγάλους σπίδους. Οι βούβαλοι ξεσήκωναν σύννεφα σκόνης καθώς έτρεχαν κοπαδιαστά στα λιβάδια. Ελέφαντες και ρινόκεροι έκαναν το έδαφος να τραντάζεται κάτω από τα βαριά πέλματά τους. Αρκούδες, λεοπαρδάλεις, τίγρεις και λιοντάρια ξεχύνονταν όλα μαζί μέσα στο δάσος, ενώ ξουπίσω ακολουθούσαν γριλίζοντας τα αγριογούρουνα. Το κάθε ζώο σκεφτόταν μόνο πώς θα ξεφύγει και ο φόβος του μεγάλωνε καθώς έβλεπε τα υπόλοιπα πλάι του να τρέχουν με την ψυχή στο στόμα σαν να είχε φτάσει η τελευταία τους ώρα. Πολύ μακριά, επάνω σε ένα μεγάλο βράχο, κοιμόταν ανέμελα ένα γέρικο λιοντάρι με μακριά χέτη, ο αρχηγός τους. Ακούγοντας όλο αυτό το θόρυβο, ανοίγει το ένα μάτι, κοιτάζει, ανοίγει και το άλλο, κοιτάζει καλύτερα, στέκεται στα δυο του πόδια και ενώ τα ζώα πλησίαζαν, το κοφτερό του μάτι ξεχωρίζει ένα λιοντάρι και το ρωτά: «Γιατί τόση βιάση, αδερφέ, τι τρέχει?» «Έρχεται ο πλάτς», είπε το λιοντάρι, χωρίς να σταματήσει το τρέξιμο. «Ο πλάτς, ποιος είναι αυτός, πώς είναι?» «Δεν ξέρω», είπε το λιοντάρι μουσκεμα στον ιδρώτα και έμεινε ακίνητο. Αλλά και η μακριά αλυσίδα των ζώων έμεινε ακίνητη να ακούσει τον αρχηγό. «Τότε το πράγμα θέλει σκέψη. Εσύ από πού έμαθες γι' αυτό?» «Εμένα μου το είπε τίγρη», είπε το λιοντάρι. Το λιοντάρι με το άλλο κοφτερό του μάτι μέσα στα σύννεφα σκόνης ξεχώρισε την τίγρη και τη ρώτησε: «Τι είπε?» «Εμένα μου το είπε η ζεύρα». «Τη ζεύρα?» «Εμένα μου το είπε η λεοπάρδαλη». «Και η λεοπάρδαλη?» «Εμένα μου το είπε η καφετιά αρκούδα». «Και η καφετιά αρκούδα είπε, στο είπε η ξαδέλφη της, η μαύρη αρκούδα». Στο τέλος ρώτησε όλα τα ζώα, τους ελέφαντες, τους ρινόκερους, μέχρι που έφτασε στην αλεπού. Και η αλεπού είπε: «Εμένα μου το είπαν οι έξι λαγοί».
Και έξι γιαγιοί είπαν, εμείς δεν τον είδαμε, εμείς τον ακούσαμε μόνο. Τον ακούσαμε με τα ίδια μας τα αυτιά. Πρότειναν όμως να οδηγήσουν το λιοντάρι και όλα τα ζώα πίσω σε εκείνο το μέρος που τον άκουσαν. Έτσι λοιπόν, μπροστά οι έξι γιαγιοί, πίσω το λιοντάρι και πιο πίσω η μακριά αλυσίδα των ζώων. Όταν έφτασαν στη λιμνούλα από εκείνο το μικρό μονοπάτι, οι γιαγιοί τρομαγμένοι κοιτάνε δεξιά, αριστερά. Αλλά και πολλά ζευγάρια μάτια ανάμεσα από τα πράσινα φύλλα κοιτούσαν τρομαγμένα, δεξιά, αριστερά. Κάποια στιγμή, μέσα στην ησυχία της λίμνης, που τα πουλιά είχαν παραξενευτεί να βλέπουν τόσα ζώα γύρω-γύρω μαζεμένα, ένα παραδεισένιο πουλί άλλαξε κλαρί και κούνησε τον όριμο καρπό μιας παπάγιας που έπεσε στα ήσυχα νερά της λίμνης κάνοντας πλάτς. Ώστε αυτός είναι ο πλάτς, δεν θα τρέξετε να σωθείτε, είπε το γέρι και ο λιοντάρι. Όλα τα ζώα ντροπιασμένα κατέβασαν το κεφάλι και ξεφύσηξαν με ανακούφιση. Συνέχισαν τη ζωή τους στη ζούγκλα, βάζοντας τα γέλια. Και η ζωή στη ζούγκλα κυλούσε όπως πριν και καλύτερα ακόμη, χωρίς φόβο. Όμως, όταν ακούνε τώρα κάτι από τους έξι αγούς, το σκέφτονται καλύτερα και αναρωτιόνται, «Άραγε, είναι αλήθεια?» Αυτά είπαν εκείνα τα πουλιά και πέταξαν μακριά μέσα στο δάσος.